Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε και απόψε το βράδυ μαζί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΤ για να καταγράψουμε για μία ακόμη βραδιά όλα εκείνα τα οποία συνθέτουν την δισογραφική μας πραγματικότητα και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο. Η μετάλλαξη δέλτα του κορονοϊού είναι το μεγάλο θέμα της υγειονομικής δισογραφίας και ένα θέμα το οποίο έχει καθοριστική σημασία και για την εξέλιξη των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών πραγμάτων. Έχουμε πολλές ακόμη ειδήσεις, κυρίως οικονομικού χαρακτήρα, αλλά η σημερινή μέρα είναι γεμάτη από μάλλον μια προετοιμασία νέων μέτρων, παρά το αισιόδοξο γεγονός της έλευσης των Βρετανών τουριστών χωρίς μέτρα καραντίνας από τις 19 του μηνός Ιουλίου. Πάμε να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο ανέφερα, δηλαδή το προανάκρουσμα των αυστηρών μέτρων, το οποίο περιέγραψε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας σε κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Περισσότερα και αναλυτικότερα στοιχεία στο πρώτο σχετικό ρεπορτάζ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανεληθεί το μέτρο της χρήσης μάσκας στους εξωτερικούς χώρους, άφησε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας με φόντο την μεγάλη αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας και την ανησυχία κυβέρνησης και ειδικών για τη μετάλλαξη Δέλτα που αναμένεται να επικρατήσει. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, ο κύριος Κικίλιας σημείωσε αναφορικά με την επαναφορά του μέτρου της χρήσης μάσκας ότι δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Σημείωσε δε ότι άλλο δεν φοράμε μάσκες στους εξωτερικούς χώρους λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή, και τις φοράμε όποτε υπάρχει συγχρωτισμός και άλλο το πετάμε τη μάσκα. Υπάρχει διαφορά. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να υπάρξουν τοπικά lockdown σε περιοχές που καταγράφουν μεγάλη διασπορά του κορονοϊού, ο Υπουργός σημείωσε πως πάντα θα υπάρχει κατά τόπους μέρημνα της οργανωμένης πολιτείας για να προστατεύει με κανόνες δημόσιας υγείας τους συμπολίτες. Να μην ξεχνάμε τους κανόνες της δημόσιας υγείας. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, 70% επί των ενηλίκων μπορούν να εμβολιαστούν. Είναι πολύ εφικτός στόχος και αν προσθέσει κανείς και αυτούς που έχουν νοσήσει και έχουν αντισώματα και δηλώνονται στον ΕΟΔΗ, γύρω στο 5% μπορεί να είναι παραπάνω οι μη δηλωμένοι και αυτό δίνει μια πολύ ισχυρή γραμμή άμυνας, γύρω στο 75%. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό? Όχι. Θα προσπαθήσουμε πάντα για μεγαλύτερα νούμερα, διευκρίνησε ο Υπουργός Υγείας. Μόνο χθες κλείστηκαν 56.000 νέα ραντεβού για εμβολιασμό με πρώτη δόση μετά από πολύ καιρό, 13.500 ραντεβού σε νέους ανθρώπους, 18-24, και είχαμε καιρό να δούμε αυτό το νούμερο, αποκάλυψε. Η κοινωνία ανταποκρίνεται στην προσπάθεια που είχαμε. Είχαμε χθες συνολικά πάνω από 90.000 εμβολιασμούς, είπε. Όπως σημείωσε, μετά από μεγάλη προσπάθεια και εκατομμύρια εμβολιασμούς, υπάρχει λογικά μια κάμψη, γιατί από εδώ και πέρα πρέπει να πείσουμε κάποιους συμπολίτες μας που έχουν ορισμένες αμφιβολίες ή φοβούνται ενδεχομένως σε απομακρυσμένες περιοχές ή είναι κατάκητοι. Δίνουμε πλέον το δικαίωμα σε δημάρχους, κοινοτάρχες, παπάδες στα χωριά, ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης με μία απλή λίστα συμπολιτών που θα φτιάξουν σε ένα απομακρυσμένο χωριό ή δήμο ή κοινότητα να πάμε εκεί με τις κινητές ομάδες του Υπουργείου Υγείας και να εμβολιάσουμε τοπικά εκεί, τόνισε. Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί είναι σε μεγάλες ηλικίες και έχουν ευπαθεί νοσήματα, κινδυνεύουν περισσότερο από όλους και χάνουν τις ζωές τους, καταλήγουν στις ΜΕΘ και από αυτούς το 99% είναι ανεμβολίαστο. Τι άλλο χρειάζεται για να καταλάβουμε τον κίνδυνο? Υπάρχει μικρός πυρήνας αντιεμβολιαστών και κάποιοι που είχαν επιφυλάξεις, κακή πληροφόρηση, το ανέβαλαν. Θέλουμε να προσεγγίσουμε αυτούς τους ανθρώπους και αν χρειάζεται να πάμε εκεί, το οργανώσαμε αυτό, σημείωσε ο Υπουργός Υγείας. Οι δηλώσεις του κ. Κικίλια έρχονται ενώ υπάρχει μεγάλη ανησυχία σε κυβέρνηση και ειδικούς για την αυξημένη διασπορά του κορονοϊού που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες. Το επόμενο διάστημα, κυβερνητικές παρεμβάσεις θα κινηθούν σε 6 άξονες. Πρώτον, εκστρατεία για να πιστούν και όσοι είναι δύσπιστοι να κάνουν το εμβόλιο. Δεύτερον, εντατικοποίηση των ελέγχων και λήψη αυστηρών μέτρων για όσες επιχειρήσεις, κυρίως στον κλάδο της εστίασης και της διασκέδασης, δεν τηρούν τα μέτρα. Τρίτον, λήψη πρόσθετων μέτρων για τους πολίτες που είναι ανεμβολίαστοι. Τέταρτον, εντατικοποίηση της συζήτησης για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό συγκεκριμένων ομάδων. Πέμπτον, αυστηρότερο πλαίσιο για τις μάσκες σε εξωτερικούς χώρους. Και έκτον, επιστροφή σε ένα αυστηρότερο πλαίσιο, κυρίως όσον αφορά στη διασκέδαση, εφόσον συνεχιστεί η αύξηση των κρουσμάτων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η μετάλλαξη Δέλτα επελάβνει. Αυτό είναι το ειδησογραφικό στοιχείο των τελευταίων ημερών και φαίνεται, όπως λέμε με τα ρεπορτάζ τα οποία παρουσιάζουμε σχεδόν κάθε μέρα, ότι αυτό αποτελεί και το συστατικό στοιχείο των όποιων μέτρων θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα, όχι μόνο από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά από την πλευρά πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Κυριολεκτικά επελάβνει. Την ίδια ώρα όμως, καθώς φαίνεται ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει μέτρα περιορισμού
αυτού που ονομάζουμε συγχρονισμός στο δημόσιο χώρο. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ασκεί μια πολύ έντονη κριτική για τις παλινοδίες όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων. Πάμε να δούμε λοιπόν και αυτό το ρεπορτάζ. Η μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού αλλά και η μείωση των εμβολιασμών έχουν φουντώσει την πολιτική αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορεί την κυβέρνηση για ολιγορία και άστοχες κινήσεις που παραπέμπουν στο καλοκαίρι του 2020. Η κυβέρνηση έχει πέσει 30% έξω από το στόχο της για δίθεν συλλογική ανοσία στις αρχές του καλοκαιριού, αλλά και στη χώρα της ατομικής ευθύνης φταίνε μόνο οι πολίτες, τόνισε ο Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο. Χαρακτηρίζοντας αρχή σαμποτέρ τον Πρωθυπουργό, ο εκπρόσωπος τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης συμπλήρωσε πως ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να μετακυλήσει την ευθύνη του για την αποτυχία των εμβολιασμών, ενώ δεν έκανε τίποτα για να ενισχύσει τη δημόσια υγεία. Ακούγαμε ότι η Ελλάδα είχε ένα ζηλευτό πρόγραμμα εμβολιασμού. Τι πήγε λοιπόν στραβά? Η κυβέρνηση σήμερα μιλάει για προνόμια γιατί δεν έχει ουσιαστικό σχέδιο για τους εμβολιασμούς. Από την Κουμουνδούρου επιτέθηκαν στο Μαξίμου και για την κατάργηση των μασκών στους εξωτερικούς χώρους. Η καταγγελία πως η κυβέρνηση για ακόμη μία φορά αγνόησε την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων και ζήτησε από τους πολίτες να πετάξουν τις μάσκες, ενώ όλος ο πλανήτης προειδοποιεί για τη μετάλλαξη Δέλτα, επιβεβαιώνει πως ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει μάθει τίποτα από τα εγκληματικά του λάθη. Η Φόβη Γεννηματά δήλωσε πως οι δυσμενείς εξελίξεις στην πανδημία διαψεύδουν την κυβερνητική προπαγάνδα και επαναφέρουν τον κύριο Μητσοτάκη και τους υπουργούς του στη σκληρή πραγματικότητα. Η πρόεδρος του Κινάλ τόνισε για τον Πρωθυπουργό πως έχει την κύρια ευθύνη. Αντί να διχάζει και να απειλεί, οφείλει να πρωταγωνιστήσει στη συνεννόηση και στη δημιουργία κοινού μετόπου κατά της πανδημίας. Αν η κυβέρνηση αναζητάει ευθύνες για τους μειωμένους ρυθμούς στους εμβολιασμούς, να κοιτάξει τον εαυτό της στον καθρέφτη. Εκεί θα δει τις παλινοδίες στην ουσιαστική ενημέρωση του λαού, τις ελλείψεις στα αναγκαία μέτρα προστασίας, αλλά και την υποταγή της διαδικασίας του εμβολιασμού στους ανταγωνισμούς των μεγάλων εταιριών φαρμάκου και στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφεραν από το ΚΚΕ. Ένα ερώτημα απευθύνει ο Γιάννης Βαρουφάκης στον Πρωθυπουργό. Υπονομεύετε το εμβολιαστικό πρόγραμμα από ανικανότητα, ή μήπως σας βολεύει να ρίξετε το κόστος της δικής σας διαχείρισης φιάσκο, ιδίως της οικονομίας, στους ανεμβολιαστούς? Με ταχύτατους ρυθμούς διασπείρεται η μετάλλαξη Δέλτα σε ολόκληρο τον κόσμο, αφήνοντας πίσω της σε κράτη με ελλιπή εμβολιαστική κάλυψη, όπως τα ασιατικά, χιλιάδες νεκρούς. Στους ρυθμούς της Δέλτα κινείται και η Ευρώπη, καθώς η μετάλλαξη κερδίζει διαρκώς έδαφος. Παρά τη δυσίωνη πραγματικότητα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε χθες ότι 19 Ιουλίου θα είναι η μέρα της ελευθερίας, καθώς θα αρθούν στην Αγγλία οι εναπομείναντες περιορισμοί κατά της COVID-19. Ταυτόχρονα παραδέχθηκε ότι η πανδημία δεν πρόκειται να τελειώσει στο προσεχές μέλλον και δεν απέκλεισε νέα αύξηση των κρουσμάτων. Από τη 19η Ιουλίου έρεται υποχρέωση χρήσης μάσκας και κοινωνικής αποστασιοποίησης. Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις διακοπές και τα σχολεία θα ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός κόφευσε στις εκκλήσεις των επιστημόνων για διατήρηση κάποιων μέτρων προκειμένου να μην μετατραπεί η χώρα σε φυτώριο μελλοντικών μεταλλάξεων. Την ίδια στιγμή, σε κατοίκον απομόνωση, βρίσκεται από χθες η δούκισσα του Κέιμπριτζ, Κέιτ Μίτλετον, κατά την επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID, χωρίς ωστόσο να εμφανίζει συμπτώματα. Λιγότερο τυχερός αποδεικνύεται ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Ξαβιέ Μπετέλ, ο οποίος παραμένει στο νοσοκομείο, αφού διαγνώστηκε θετικό στον κορονοϊό στα τέλη Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγωγή του πραγματοποιήθηκε προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις. Υπέρ της χρήσης μάσκας, τάχθηκε χθες ο Εθνικός Λοιμοξιολόγος των Ηνωμένων Πολιτειών, Δ. Άντονι Φάουτσι, ζητώντας από τους Αμερικανούς που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους να φορούν μάσκα όταν επισκέπτονται περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών με ελλιπή εμβολιαστική κάλυψη. Ο Δ. Φάουτσι δήλωσε στη συνέντευξή του στο NBC ότι όσο αποτελεσματικά και να είναι τα εμβόλια, τίποτα δεν προσφέρει καθολική προστασία από τον κορονοϊό. Κατά συνέπεια, σε περιοχές με έξαρση των κρουσμάτων και χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, είναι καλό να υπάρχει ένα ακόμα μέσο προφύλαξης από τη λίμωξη. Τέλος, επ' ευκαιρία του εορτασμού της ημέρας της ανεξαρτησίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε τους συμπατριώτες του να επιτελέσουν το πατριωτικό καθήκον τους και να εμβολιαστούν. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην αίθουσα σύνταξης και θα πάρουμε μια ενημέρωση, μια γεύση των δεδομένων εξέλιξης πανδημίας στη χώρα μας. Ο Βαγγέλης Καποδίστριας είναι εκεί. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Δώσε μας λοιπόν τα στοιχεία. Πες μας τι δίνει σήμερα ο ΕΟΔΗ. Έχουμε και ανακοινώσεις του κυρίου Χαρδαλιά να μας δώσει και μερικά από τα στοιχεία των όσων είπε. Καταρχάς, να πούμε ότι τα σημερινά δεδομένα μας γυρίζουν ένα μήνα πίσω, καθώς τόσο μεγάλο αριθμό είχαμε να δούμε από την 1η Ιουνίου, όταν είχαμε 1.886 κρούσματα και 27 νεκρούς. Σήμερα έχουμε 1.797 νέα κρούσματα,
πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Θα μπορούσαμε να μιλάμε και για μια έκρηξη κρουσμάτων. Βέβαια, έχουμε μικρότερο αριθμό νεκρών, κάτι το οποίο αποδίδεται στα εμβόλια, με 8 συμπολίτες μας να χάνουν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο. Η θλιβερή είδηση της ενημέρωσης. Αλλά ο αριθμός των κρουσμάτων είναι τεράστιος. Είναι τεράστιος. Είχαμε να δούμε τέτοιο αριθμό από την Τρίτη. Και προφανώς έχει να κάνει με τη ραθυμία των ελεγκτικών μηχανισμών, έχει να κάνει και με τη δική μας τάση και συμπεριφορά. Προφανώς έχει να κάνει και με την πολιτική της κυβέρνησης, η οποία άλλον έχει οδηγήσει σε μια χαλάρωση συνειδήσεων. Διότι αυτό το οποίο καταγράφουμε και αυτό που καταγράψαμε και σε τοπικό επίπεδο πρόσφατα, δείχνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε όλοι μας σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο ότι ο κορονοϊός είναι στην κοινότητα, σκοτώνει και καταστρέφει. Δύο κρίσιμα στοιχεία. Με τις εκφάνσεις των όσων δημιουργεί στον χώρο της οικονομίας. Δύο κρίσιμα στοιχεία αποτυπώνουν αυτό το οποίο αναφέρεις. Ο μέσος όρος των κρουσμάτων έχει πέσει στα 27 έτη. Ναι. Και επίσης ο κύριος Αρκομανέας, μιλώντας το μεσημέρι σε ραδιοφωνικό σταθμό, νομίζω στο Sky, αν δεν κάνω λάθος, και αναφέρει, που είναι ο πρόεδρος του ΟΔΗ, ο κύριος Αρκομανέας, ότι θα έχουμε πάνω από 1500 κρούσματα και οι περισσότεροι που νοσούν είναι νέοι και η διασπορά προέρχεται στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σήμερα μια έκτακτη ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας. Δεν είναι ο κύριος Αρκομανέας, αν αναρωτήθηκε αυτός και ο προϊστάμενος του Υπουργός Υγείας και ο Πρωθυπουργός χώρας αν έχουμε αστυνόμευση, διότι τα φαινόμενα τα οποία εμείς έχουμε επισημάνει από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ και από τις ενημερωτικές εκπομπές των συναθρήσεων και της αδυναμίας να περάσει από τα στέκια της νεολαίας, προφανώς δεν έχουν γίνει αντιληπτά. Όταν συμβαίνει κάτι σε ένα τουριστικό νησί όπως της Κέρκυρας, προφανώς έχουμε να κάνουμε με ομοειδή πράγματα και συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Προφανώς έχουμε να κάνουμε πια και με μια κυβερνητική ευθύνη. Σαφές το όλο πράγμα. Πάντως φαίνεται πως με πρόστιμο θα αντιμετωπίσει την κυβερνητική ευθύνη και αυτή τη φορά. Καταρχάς καταργούνται οι όρχοι στα μπαρ, μόνο καθήμενοι. Λέει ο κύριος Χαρδαλιάς σήμερα ότι τέλος οι όρθιοι στα μπαρ. Τέρμα οι όρθιοι στα μπαρ, μόνο καθήμενοι. Όσα καθίσματα έχει, με τη διάταξη των καθισμάτων. Το ερώτημα είναι, έχουμε τις αποστάσεις ανάμεσα από τα τραπέζια για τα καθίσματα? Οι αποστάσεις δεν έχουμε κάτι νεότερο σε αυτό. Πρέπει να τηρούνται αυτές οι οποίες έχουν συμβεί. Θα έχουμε αυστηροποίηση των ελέγχων και σε περίπτωση που έχουμε παράβαση, μάλιστα, θα κλείνει η επιχείρηση από την επόμενη μέρα έως και 7 ημέρες. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, 10.000 ευρώ και λουκέτο για 15 ημέρες. Λοιπόν, Βαγγέλη, αυτά να πάμε να δώσουμε οδηγές. Στοιχεία γεωγραφίας. Τι έχουμε στην Κέρκυρα, τι έχουμε στα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, τι έχουμε στην περιοχή. Στην Κέρκυρα σήμερα έχουμε διψήφιο αριθμό κρουσμάτων. Έχουμε 11 νέα κρούσματα. Έχουμε 11. Ενημερώστε ότι είχαμε καιρό να δούμε διψήφιο αριθμό. Από ό,τι γνωρίζω, είχαμε και 3 θετικά τεστ σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο που θα καταχωρηθούν αύριο. Οπότε τις επόμενες μέρες θα συνεχίσει η Κέρκυρα να είναι στο χάρτη του ΟΔΗ. Έχουμε επίσης κρούσματα από τα Ιόνια νησιά, ένα στη Ζάκυνθο, ένα στη Λευκάδα. Έχουμε 32 κρούσματα στα Ιωάννινα. Πλέον η πανδημία εκεί παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις. Ναι, ναι. Έχουμε 2 στην Άρτα, ένα και ένα στην Πρέβεζα από τον νομό Επίρου. Σε επίπεδο Κέρκυρας θα πούμε ότι στους εμβολιασμούς έχουμε 46.875 συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν κάνει και τις δύο δόσεις. Αλλά αυτό που παρατηρούμε στα στοιχεία του ΕΟΔΗ είναι ότι οι εμβολιασμοί περίπου ημερησίως είναι γύρω στους 800 και η πλειοψηφία αφορά δεύτερη δόση. Υπάρχει ένας δισταγμός ίσως σε πολίτες οι οποίοι θέλουν να εμβολιαστούν για πρώτη φορά και αυτό αποτυπώνεται από τα νούμερα που δίνει το εμβόλιο.gov.gr που καθημερινά, μάλιστα, αυτοί οι οποίοι εμβολιάζονται με τη δεύτερη δόση είναι περισσότεροι. Να πούμε επίσης ότι στην Κέρκυρα έχουμε 5 ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται στην μονάδα λοιμωδών και εδώ είπε πάλι κάτι σήμερα ο πρόεδρος του ΟΔΗ, ότι βλέπουμε πως η αύξηση των κρουσμάτων δεν συνεπάγεται με αύξηση των εισαγωγών. Σε όλη τη χώρα είχαμε 48 εισαγωγές. Εμείς μένουμε χαμηλά ακόμα στο Γενικό Νοσοκομείο στην μονάδα λοιμωδών. Και είναι και ένα δείγμα. Αλλά η μονάδα λοιμωδών, αν θυμάμαι καλά, έχει 20... λαμβάνει τα 23 κρεβάτια. Έχει 24 κρεβάτια. Το να έχει 11 κρεβάτια κατελημένα δεν είναι ένα μελιτέο νούμερο. Όχι, εδώ έχουμε 5 στην παρουσία. Είναι ένα υπολογίσιμο μέγεθος και είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι μας να το καταλάβουμε. Και μία ερώτηση θέλω να σου κάνω, γιατί εσύ παρακολουθείς τη ροή των ανακοινώσεων και των παρεμβάσεων. Χθες ο κύριος Πρωθυπουργός έκαμε σύσκεψη με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και ζήτησε να είναι και οι περιφερειάρχες της χώρας. Μάλιστα, ανάμεσα αυτούς ήταν και η κυρία Ρόδη Κράτη Αγκαροπούλου, η περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων. Ζήτησε στράτευση και συστράτευση των θεσμών της αυτοδιοίκησης στο να μπορέσει η κοινωνία να μπει στην κατεύθυνση του εμβολιασμού δυναμικά. Έχουμε οποιαδήποτε παρέμβαση σήμερα από
την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων μέσω μιας ανακοίνωσης ή ανακοίνωσης μιας δράσης δηλαδή, ή από τους δήμους της Κέρκυρας ή από τους δήμους της ευρύτερης περιοχής. Δηλαδή ένα ενημερωτικό σημείωμα να μας δείξουν ότι αυτά στα οποία δεσμεύτηκαν στον Πρωθυπουργό θα τα υλοποιήσουν σε επίπεδο πράξης. Μέχρι στιγμής αυτό που έχουμε δει είναι μια ανακοίνωση από το γραφείο τύπου της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων που χαρακτηρίζει πρωταθλητές στα Ιωνα νησιά. Ουσιαστικά πανηγυρικό χαρακτήρα έχει. Δηλαδή έβγαλε μια ανακοίνωση η κυρία Ρόδη Κράτσα Αγκαροπούλου και λέει ότι είμαστε πρωταθλητές στα Ιωνα νησιά. Έχουμε 47%. Η περιφέρεια Αιγαίου έχει 44% και επαφίεται σε αυτό. Ναι, αυτό ανέφερε. Και ρώτατε. Μάλιστα είδε και ανακοινώσεις. Να αναζητήσουμε τον κύριο Κώστα Ζορμπά να μας πει πώς αυτό το πράγμα θα το υλοποιήσουμε, διότι σε προηγούμενες περιόδους ο κύριος Ζορμπάς ήταν λαλίστατος. Τώρα λοιπόν να μας πει αν τελικά είναι ικανοποιημένη η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων στο 47% ή αν ανακοινώσουν οι δράσεις ή μέτρα και τεχνικές από τη δική της πλευρά για να επηρεάσει τους πολίτες στην κατεύθυνση του εμβολιασμού. Έχει πει το 47% έχει μια λογική, γιατί εμείς είχαμε ανοίξει, το παραλαμβάνω, ηλικίες πιο πριν συγκριτικά με άλλους νομούς της χώρας. Υπήρχε αυτή η διάκριση. Είναι λογικό να είμαστε πιο πριν, διότι 18 με 25 εμβολιάζονταν εδώ περίπου ένα μήνα από ό,τι σε άλλες περιοχές της χώρας. Συγγνώμη, αλλά το 47% αν αποτελεί στοιχείο ιαχής και θριάμβου, τότε έχουμε να κάνουμε με μεγάλα ερωτήματα, τα οποία ελπίζω ότι θα έχουμε δυνατότητα να τα συζητήσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τώρα ένα σχετικό ρεπορτάζ, γιατί έχει να κάνει με τους αυστηρούς ελέγχους. Ακούσατε τι είπε σήμερα ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς. Λέει η κυβέρνηση και λένε τα ρεπορτάζ όλων των αθηναϊκών εφημερίδων ότι πια θα στρατευτεί σε απόλυτο βαθμό η ελληνική αστυνομία προκειμένου να επιβλέψει, προκειμένου να αποτρέψει με τους ελέγχους συναθρήσεις και ό,τι σημαίνει συνάθρηση στη διαδικασία της πανδημίας. Η σύσκεψη τονίστηκε ότι δεν επιτρέπεται χαλάρωση στους ελέγχους, ενώ παράλληλα τέθηκαν στο τραπέζι και οι κυρώσεις που θα ισχύσουν με την έναρξη εφαρμογής των μέτρων γύρω από τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες που έχουν ήδη ανακοινωθεί στις 15 Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπεται αυστηροποίηση των προστήμων για τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα μέτρα και αναστολή λειτουργίας από την πρώτη παράβαση στην οποία θα υποπίπτουν. Εξετάζεται παράλληλα και ένας τρόπος ανταμοιβής για επιχειρήσεις και πολίτες που σέβονται τα μέτρα. Αυτός θα είναι η δημιουργία μιας ψηφιακής πύλης, στην οποία θα αναφέρονται τα καταστήματα και οι χώροι ψυχαγωγίας που τηρούν τα μέτρα και είναι συνεπείς στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, αλλά και αυτοί που τα παραβιάζουν. Η προσοχή επικεντρώνεται στο κομμάτι της διασκέδασης, σε καταστάσεις που ξεφεύγουν σε αριθμό ατόμων και γεννούν εστίες κρουσμάτων, καθώς και τις τελευταίες ημέρες έχουν υπάρξει μεγάλες σειροές κρουσμάτων σε παραλιακά κλαμπ και χώρους ψυχαγωγίας. Τα μέτρα θα κλειδώσουν σε νέα σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη και θα ισχύσουν από τις 15 Ιουλίου. Την ίδια ώρα, σε σχεδιασμό ολοκληρωμένου στρατηγικού πλάνου για τον έλεγχο της στήρησης των μέτρων προστασίας για την COVID-19, προχωρούν το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή. Αυτό αποφασίστηκε στη διάρκεια ειδικής σύσκεψης που συγκάλεσε σήμερα ο Υπουργός Γιάννης Πλακιωτάκης. Ο σχεδιασμός προβλέπει συνεχείς ελέγχους όχι μόνο στα λιμάνια, αλλά και πάνω στα ακτοπλοϊκά πλοία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και θα ισχύσει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Επίσης, έλεγχοι θα πραγματοποιούνται και στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, προκειμένου να διαπιστώνεται η συμμόρφωσή τους με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον ιό και τις μεταλλάξεις του να ανακόψουν την επιστροφή στην κανονικότητά μας, τόνισε ο κ. Πλακιωτάκης κατά τη διάρκεια της σημερινής σύσκεψης. Μεγάλο μας όπλο είναι το εμβολιαστικό πρόγραμμα, γι' αυτό και καλούμε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα να βιαστούν να το κάνουν. Πολύ σημαντική όμως είναι και η τήρηση των μέτρων προστασίας. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την ακτοπλοεία έχουν επικαιροποιηθεί ώστε το ταξίδι με πλοίο να είναι ασφαλές για επιβάτες και πληρώματα. Ζητάμε την απόλυτη συνεργασία όλων στη συνεπή τήρηση των μέτρων προστασίας που προβλέπονται. Στελέχη του λιμενικού σώματος θα βρίσκονται καθημερινά όλο το καλοκαίρι τόσο στα λιμάνια όσο και πάνω στα πλοία της ακτοπλοείας για να επιθυμίζουν τα μέτρα και να ελέγχουν την εφαρμογή τους. Όπως και πριν ένα χρόνο, κάνουμε όλα όσα πρέπει, ώστε οι συμπατριώτες και οι ξένοι επισκέπτες μας να έχουν ένα ασφαλές ταξίδι και να απολαύσουν το ελληνικό καλοκαίρι, είπε ο κ. Πλακιωτάκης. Στη διάρκεια της σύσκεψης εκφράστηκε ικανοποίηση για την πορεία της ενημερωτικής προσπάθειας σε σχέση με τους νέους κανόνες που ισχύουν στην ακτοπλοεία και αποφασίστηκε η αδιάκοπη συνέχειά της. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα, το πρώτο στη ροή του δελτίου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Θα δούμε πολλά ακόμη από το χώρο της ειδησιογραφίας. Θα δούμε μερικά από τα βασικά θέματα της οικονομικής ειδησιογραφίας, μας αφορούν όλους. Επίσης, θα δούμε και σε αυτό το κεφάλαιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων μια επιδείνωση που υπάρχει.
με ένα μεγάλο ερώτημα για τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα, δηλαδή το διάστημα του καλοκαιριού, σε λίγη ώρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ενώ η επέλαση της μετάλλαξης Δέλτα συνεχίζεται και όλη η ανθρωπότητα με δέος προσπαθεί να καταλάβει πού πάει αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό, τα γεωπολιτικά ζητήματα παραμένουν ακμαία, με μια μαύρη θάλασσα γεμάτη από πολεμικά πλοία της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, με εξελίξεις στο Αφγανιστάν, με εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας, του Πακιστάν, με τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο να είναι και αυτή στο κέντρο του ενδιαφέροντος, με τεράστια ερωτήματα για την τελική στάση της Τουρκίας, η οποία λίγο πολύ θέλει να περάσει την διάσπαση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το στοιχείο το οποίο αποτελεί, θα έλεγε κανείς, το ειδησιογραφικό δομένο των ημερών και ίσως προειδεάζει για το αν θα έχουμε ένα ομαλό καλοκαίρι, είναι ότι πως ενώ Ερντογάν δείχνει να προσεγγίζει τη Δύση, την ίδια ώρα προαναγγέλλονται νέες έξοδοι πλοίων με γεωτρύπανα. Πάμε να το δούμε. Παρά τη συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Τζο Μπάιντεν και τις αυστηρές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, η Άγκυρα δεν υποχωρεί από τη στενή σχέση της με τη Ρωσία και βασικός σύμμαχος και μοδότης της τουρκικής οικονομίας παραμένει το Κατάρ. Η Ντόχα τώρα βοηθάει την Τουρκία και σε στρατιωτικό επίπεδο. Στις σχέσεις με την Ελλάδα, παρά την έντονη ρητορική των Τούρκων, μπορεί να επικρατεί ηρεμία στο Αιγαίο, όμως η Άγκυρα μετατοπίζει τώρα την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Αρχικά, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ΑΚΕΠΕ, ο Μέρτζελικ, ανακοίνωσε επίσημα στις εκδηλώσεις τις οποίες ετοιμάζει η Άγκυρα στις 20 Ιουλίου, στις οποίες θα παρευρεθεί ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό που προκαλεί όμως μεγαλύτερη εντύπωση είναι η απειλή του Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά την επίσκεψή του στα κατεχόμενα, ο οποίος έκανε υποδείξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΗΕ και απειλήσε με έναρξη των σεισμικών ερευνών και γεωτρήσεων της Τουρκίας εντός της ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό που πρέπει να συμβεί είναι η δίκαιη κατανομή εσόδων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΗΕ πρέπει να κάνουν τα απαραίτητα βήματα για τη δίκαιη κατανομή. Σε αντίθετη περίπτωση, εμείς θα κάνουμε τα δικά μας βήματα όπως το έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Κανένας να μην έχει αμφιβολία γι' αυτό. Τότε στις περιοχές που μας έχει παραχωρήσει άδειες η τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, θα συνεχίσουμε τη δραστηριότητά μας όπως κάναμε μέχρι σήμερα και δεν θα αφήσουμε να καταπατηθούν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κύπρο, ο Ερντογάν αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις και για την ίδρυση βάσης μη επανδρομένων αεροσκαφών, αλλά και για κάποιο επιπλέον βήμα για τα Βαρόσια, γεγονός που θα είναι αντίθετο με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Η Άγκυρα μπορεί να δείχνει πως προσπαθεί να προσεγγίσει τη Δύση, αλλά βασικοί της σύμμαχοι φαίνεται πως παραμένουν το Κατάρ και η Ρωσία. Τη βδομάδα που πέρασε ανακοινώθηκε η Συμφωνία Στρατιωτικής Συνεργασίας Ντόχας-Άγκυρας, που προβλέπει την ανάπτυξη μέχρι και 36 μαχητικών αεροσκαφών του Κατάρ στην Τουρκία. Η συμφωνία κάνει αναφορά και στην ανάπτυξη μεταγωγικών αεροσκαφών του Κατάρ, όπως στην εκπαίδευση Τούρκων και Καταριανών πιλότων. Στον τουρκικό τύπο αναφέρουν πως η συνεργασία αυτή είναι σημαντική, καθώς το Κατάρ διαθέτει τα γαλλικής κατασκευής μαχητικά Ραφάλ και Μοιράζ 2005, τα οποία δεν έχει στο πλειοστάσιό της η τουρκική αεροπορία. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν πως με αυτή τη συνεργασία οι Τούρκοι πιλότοι θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν τα μυστικά των Ραφάλ την περίοδο που η Ελλάδα θα παραλαμβάνει τα συγκεκριμένα αεροσκάφη. Η ενίσχυση της Τουρκίας από το Κατάρ δεν είναι μόνο στον αμυντικό τομέα, αλλά και στον οικονομικό. Ο εμίρης του Κατάρ, Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλθανή, έχει δωρήσει στον Ερντογάν το προεδρικό σκάφος Boeing 747 αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Κατάρ πρόσφατα αγόρασε το 10% των μετοχών του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης. Παράλληλα, διαθέτει το πλειοψηφικό πακέτο των τραπεζών Finance Bank και Alpha Bank, όπως διαθέτει και τα πλειοψηφικά πακέτα του μεγαλύτερου εμπορικού κέντρου της Τουρκίας, αλλά και της εταιρείας ενδυμάτων Boiner. Τουρκική εφημερίδα ισχυρίζεται πως η μητέρα του εμίρη του Κατάρ έχει ήδη αγοράσει οικόπεδα χιλιάδων στρεμάτων στην περιοχή που σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η διόρυγα της Κωνσταντινούπολης, ενώ Καταριανοί επενδυτές αγοράζουν χιλιάδες ακίνητα αλλά και μετοχές τουρκικών εταιριών. Κυρίες και κύριοι, όλα δείχνουν ότι θα έχουμε παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων, αλλά την ίδια ώρα έχουμε και κάποια εικόνα στον αθηναϊκό τύπο από τις δηλώσεις οι οποίες έχουν κατευθεί και στοιχεία τα οποία επεξεργάζεται προφανώς η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αθηναϊκού τύπου, γιατί έχει ενδιαφέρον, το 30% του φορολογουμένου καλείται φέτος να καταβάλει φόρο εισοδήματος, ο οποίος
θα είναι μεγαλύτερος, αλλά τουλάχιστον δεν φαίνεται να επηρεάζεται η πλειοψηφία των φορολογουμένων. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Μόλις 3 στους 10 φορολογούμενους καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα που εισέπραξαν το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι το 71,81% των εκαθαριστικών σημειωμάτων που έχουν εκδοθεί είναι πιστωτικά ή μηδενικά και όπως όλα δείχνουν η τάση θα συνεχιστεί και ενδεχομένως να μειωθούν οι φορολογούμενοι με χρεωστικό σημείωμα. Και αυτό καθώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται πλέον με αρχικό συντελεστή 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ και εξαιρούνται από την εισφορά αλληλεγγύης, ενώ έχουν και μειωμένη προκαταβολή φόρου από 100% στο 55%, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι είτε να έχουν επιστροφή φόρου είτε να μην πληρώνουν επιπλέον φόρο στο ελληνικό δημόσιο. Παράλληλα, χιλιάδες μισθωτοί είχαν τεθεί σε αναστολή εργασίας, λαμβάνοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα μόνο την αποζημίωση των 534 ευρώ από το κράτος. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών υπολογίζουν φέτος ότι η επιστροφή φόρου θα λάβουν περίπου 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι από 1,1 εκατομμύριο το περσινό έτος, ενώ σημαντική αύξηση αναμένεται και στα μηδενικά εκαθαριστικά. Επίσης, ο φόρος που θα κληθούν να πληρώσουν όσοι λάβουν χρεωστικό σημείωμα θα είναι σημαντικά μικρότερος από το φόρο που πλήρωσαν πέρσι. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί στη μείωση των φορολογικών εσόδων τόσο από τα φυσικά πρόσωπα όσο και από τις επιχειρήσεις. Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δείχνουν ότι το ενδιαφέρον των φορολογουμένων να υποβάλουν τη δήλωσή τους μέχρι τα τέλη Ιουλίου ώστε να λάβουν όσοι έχουν χρεωστικό εκαθαριστικό την έκπτωση του 3% είναι σχετικά μικρό. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 1,4 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις που αντιστοιχούν σε 1,95 εκατομμύρια εκαθαριστικά σημειώματα και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα πρέπει να υποβληθούν ακόμα 5 εκατομμύρια δηλώσεις που αντιστοιχούν σε 8,9 εκατομμύρια εκαθαριστικά σημειώματα. Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή του φετινού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται στο τέλος Ιουλίου. Ωστόσο, όσοι επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν χωρίς πρόστιμο τη δήλωση έως τις 27 Αυγούστου, καταβάλλοντας και τις 2 πρώτες μηνιαίες δόσεις. Τα φυσικά πρόσωπα που θα υποβάλλουν τη δήλωση έως τις 28 Ιουλίου και θα εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο έως τις 30 Ιουλίου θα έχουν έκπτωση 3%. Σημειώνεται ότι η τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος θα καταβληθεί το Φεβρουάριο του 2022. Κυρίες και κύριοι, τώρα έχουμε μια έκθεση μιας μεγάλης τράπεζας, της Morgan Stanley. Μια έκθεση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Λίγο πολύ αυτό το οποίο όλοι αισθανόμαστε, όλοι καταλαβαίνουμε, όλοι λίγο πολύ, ως απλοί καθημερινοί άνθρωποι αναλύουμε ότι η εξελίξη του κορονοϊού με τον κορονοϊό δημιουργούν νέα δεδομένα. Το αντιλαμβάνεται φυσικά και μια επιστημονική ομάδα που με επιστημονικά δεδομένα αναλύει την πορεία της ελληνικής οικονομίας και θέτει ερωτήματα για την δυνατότητα σταθεροποίησης και επίτευξης στόχων ανάκαμψης και ρυθμών ανάκαμψης σαν αυτούς που είχαμε κουβεντιάσει το προηγούμενο διάστημα. Θα δούμε το ρεπορτάζ αυτό και αμέσως μετά σε ένα γρήγορο σχολιασμό της ειδησιογραφίας με τον Γιάννη Παργινό. Σημαντικά εμπόδια στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το τρίτο τρίμηνο θέτει η νέα μετάλλαξη δέλτα του κορονοϊού, η οποία αν και δεν θα οδηγήσει την οικονομία σε ύφεση, μπορεί να αφαιρέσει έως και 2,3% από την αύξηση του ΑΕΠ, όπως εκτιμάει η Morgan Stanley. Πιο αναλυτικά, ο οίκος εξετάζει κατά πόσον η Ευρώπη κινδυνεύει με ένα άλλο ακόμα χαμένο καλοκαίρι λόγω της νέας μετάλλαξης, η οποία μπορεί να καθυστερήσει την ανάκαμψη και να οδηγήσει στην επαναφορά κάποιων περιοριστικών μέτρων και στην παράταση των μέτρων στήριξης. Όπως επισημαίνει, ο τουρισμός παίζει σημαντικό ρόλο στις οικονομίες του Νότου και αυτό εξηγεί το μεγάλο πλήγμα που δέχθηκαν το 2020. Αν και υπάρχουν ενθαρρυντικά σημάδια ότι ο τουρισμός επιστρέφει δυναμικά, η εξάπλωση αυτής της ιδιαίτερα μεταδοτικής μετάλλαξης θέτει νέα εμπόδια. Η Morgan Stanley εκτιμά πως υπάρχει κίνδυνος να μην αρθούν πλήρως οι περιορισμοί ή ακόμη και να εισαχθούν εκ νέου για να επιβραδυνθεί η εξάπλωση της Δέλτα, με αποτέλεσμα ο τουρισμός να δεχθεί πλήγμα. Αυτή η πρόκληση πιθανότατα θα χωρίσει την Ευρώπη σε δύο στρατόπεδα. Στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, που θα προτιμούσαν να ακολουθήσουν μια πιο προσεκτική προσέγγιση με περισσότερους περιορισμούς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και στις οικονομίες του Νότου, όπου ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό μερίδιο του ΑΕΠ και της απασχόλησης και οι οποίες θέλουν να αποφύγουν άλλο ένα χαμένο καλοκαίρι για τις τουριστικές βιομηχανίες τους. Όπως σημειώνεται, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι παραδοσιακά οι δύο πιο σημαντικοί μήνες για τον τουρισμό των ευρωπαϊκών χωρών. Επομένως, η επιβολή νέων περιορισμών στα ταξίδια θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις.
Και αυτό ειδικά τη στιγμή που πάνω από το 40% των διανυκτερεύσεων στην Ευρωζώνη αφορά το τρίτο τρίμηνο, με σημαντικά υψηλότερα ποσοστά να συναντώνται στις χώρες του Νότου, ενώ ορισμένες οικονομίες όπως η Ελλάδα έχουν επίσης πολύ μεγαλύτερη εξάρτηση από ξένους τουρίστες. Με βάση τα παραπάνω και την πιθανότητα καθυστέρησης της ανάκαμψης λόγω της μετάλλαξης Δέλτα, η Morgan Stanley αναλύει τις επιπτώσεις στο ΑΕΠ υπό διαφορετικά σενάρια. Όπως αναφέρει, εάν δεν υπήρχε η νέα μετάλλαξη, η ανάκαμψη στο τρίτο τρίμηνο θα ήταν ταχεία στο 2,6% στο σύνολο της Ευρωζώνης, με τις διανυκτερεύσεις να κινούνται σε καλύτερο επίπεδο σε σχέση με το 2020, που στο τρίτο τρίμηνο είχαν κινηθεί στο 50% των επιπέδων του 2019. Έτσι, υπό το πρώτο και πιο ήπιο σενάριο, οι νέοι περιορισμοί λόγω μετάλλαξης Δέλτα θα οδηγήσουν σε μείωση 30% στις διανυκτερεύσεις των ξένων σε σύγκριση με την αρχική πρόβλεψη, με τις εγχώριες διανυκτερεύσεις να παραμένουν κατά 10% χαμηλότερες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, πριν μειωθούν στο μισό τον Σεπτέμβριο. Ο εκτιμόμενος αντίκτυπος της οικονομίας του Νότου κυμαίνεται από 0,5% του ΑΕΠ στην Ιταλία έως μείον 1% στην Ισπανία και στην Ελλάδα. Αυτό το σενάριο είναι ελαφρώς καλύτερο από τις επιδόσεις του 2020. Τέλος, το πιο απαισιόδοξο σενάριο υποθέτει μείωση κατά 70% των διανυκτερεύσεων των ξένων τουριστών, με τις εγχώριες διανυκτερεύσεις να υποχωρούν κατά 50%, γεγονός που θα αύξανε σημαντικά τον αντίκτυπο σε μείον 1,5% του ΑΕΠ στην Ιταλία και μεταξύ μείον 2,5% και μείον 2,3% του ΑΕΠ στην Ισπανία και στην Ελλάδα. Η Morgan Stanley πάντως τονίζει ότι παρά την πτώση εξακολουθεί να αναμένει ανάπτυξη στο τρίτο τρίμηνο σε αυτές τις οικονομίες, αλλά με πολύ πιο αδύναμο ρυθμό. Το σενάριο αυτό θα ήταν συνεπές με μια σημαντική αύξηση των περιορισμών τόσο στο εσωτερικό όσο και στα σύνορα. Κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Παραγινός μαζί μας. Να πάμε γρήγορα με τον Γιάννη σε μια προσέγγιση, σε ένα σχολιασμό αυτής της δισκογραφίας. Δεν περιμέναμε, καλησπέρα Γιάννη. Την Morgan Stanley να μας τα πει. Έλεγα και στην εισαγωγή του ρεπορτάζ, λίγο πολύ τα αισθανόμαστε οι απλοί καθημερινοί πολίτες, ότι τούτη εδώ η ιστορία του κορονοϊού δημιουργεί up και down στην αίσθησή μας, στην ψυχολογία μας, και κατ' επέκταση και αναλογία στην οικονομία, και στην οικονομία μας και στην κοινωνική και πολιτική συμπεριφορά μας. Ακριβώς. Το ερώτημα είναι εάν θα μπορέσει να διατηρηθεί η πρακτική πλευρά της όλης υπόθεσης, με την έννοια ότι αν τελικά η κυβέρνηση αισθάνεται ότι μπορεί να ελέγξει τη χαλαρότητα των συνειδήσεων, που κακά τα ψέματα εν μέσω θέρους πάντα υπάρχει, όσο ευαίσθητοι και όσο και υπεύθυνοι πολίτες θέλουμε να είμαστε, οι καλοκαιρινές διακοπές και τα ρεύματα των τουριστών που έρχονται δημιουργούν άλλα κοινωνικά δεδομένα. Αγαπητέ μου φίλε, από αρχαιοτά των χρόνων ισχύει το ρηθέν, όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Μάλιστα. Όμως, στις δημοκρατίες αυτό εκλείπει και πρέπει να εκλείψει. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός ζητάει την αρρωγή των Δήμων, των Περιφερειών και της Εκκλησίας. Με ποιο τρόπο? Με τον ποιο τρόπο, ναι, οι Δήμαρχοι και οι Περιφερειάρχες, ναι, να πείσουν τους δημότες τους και τους συμπολίτες τους ότι πρέπει να εμβολιαστούν. Ναι. Το ίδιο και στην Εκκλησία. Έχω όμως την αίσθηση ότι αυτό μοιάζει με ένα μεγάλο αστείο, με την έννοια, δεν ξέρεις, ξέρω αν είναι αστείο, αν είναι απλή προσπάθεια, αν είναι στόχος, η στόχευση, ή αν είναι εκτίμηση, αν είναι προσπάθεια. Εγώ καταγράφω αυτά τα οποία βλέπω, ναι, αυτά τα οποία δηλώνω και αυτά τα οποία γίνονται. Το είδαμε και χθες. Χθες έκαμε για να γίνονται όμως όλα τούτα, έχει να πει ότι η μέχρι τούδε πολιτική συμπεριφορά και πρακτική δεν ήταν η αρμόζουσα, προκειμένου να πείσει την ελληνική κοινωνία για το τι πρέπει να πράξει. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι σε μία από τις χαμηλές θέσεις εμβολιασμένων πολιτών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλο όπου η Ελλάδα πρέπει να νιώσει στο πετσί της ότι αυτή η πανδημία θα την γδάρει οικονομικά. Ξέρουμε λοιπόν όλες τις αξιολογίες, τις εκτιμήσεις, τις αναλύσεις, τις προσεγγίσεις των οίκων αξιολόγησης και των Ινστιτούτων που κάνουν εκτιμήσεις οικονομικές. Σήμερα η Morgan Stanley λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η πανδημία, ανάλογα με το πόσο θα επηρεάσει τον ελληνικό τουρισμό, μπορεί να μειώσει από την εκτίμηση
του Υπουργείου Εσωτερικών της Μάλιστα. Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και του Ινστιτούτου ΙΟΒΕ από 0,9 έως 2,5%. Αν αφαιρέσουμε δηλαδή 2,5% από την υπολογιστής ανάπτυξη 3,2 μίνιμουν ή 4,5 μάξιμουν, καταλαβαίνεις λοιπόν αγαπητέ μου φίλε ότι θα πληρώνουμε όλοι το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη και θα γκρινιάζουμε μεταξύ μας. Καλό βράδυ Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε μια πολύ σοβαρή παρέμβαση που έκαμε η Νομαρχιακή Επιτροπή Κέρκυρας του ΚΚΕ. Πρόκειται για μια επένδυση στη Βόρεια Κέρκυρα, όπου έχει να κάνει με παρεμβάσει σε μια περιοχή που προστατεύεται από τη διεθνή συνθήκη που έχει υπογράψει η χώρα μας από το καθεστώς Natura. Περισσότερα στα όσα είπε ο κύριος Μπορμπότης, μιλώντας σήμερα στο Start και τον Βαγγέλη Καποδίστρια. Ερώτηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος αναφορικά με τις πληροφορίες για την επένδυση σε περιοχή Natura της νήσου Αγίας Κατερίνης της Βόρειας Κέρκυρας κατέθεσαν οι δύο βουλευτές του ΚΚΕ, Νίκος Παπαναστάσης και Νίκος Καραθανασόπουλος. Οι δύο βουλευτές ρωτούν τον Υπουργό αν γνωρίζει ότι η περιοχή χαρακτήριζεται προστατευμένη απαγορεύοντας οποιαδήποτε χρήση γη σε αυτήν πλην των προεφιστάμενων κυρκικών και σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει αναφορικά με την επένδυση που πρόκειται να προχωρήσει εκεί. Είχαμε ως Τομεακή Επιτροπή Κέρκυρας του ΚΚΕ. Το ότι έχει κατατεθεί φάκελος για επένδυση στη νήσο Αγία Κατερίνη στη Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μια περιοχή Natura στην παρακείμενη στη λίμνη, στη λιμνοθάλασσα Αντινιώτη, όπου εκεί το 2008 είχε επιχειρηθεί ξανά να χτιστεί μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, που όμως σταμάτησε καθώς θεωρήθηκε ότι ήταν παράνομη, γιατί η περιοχή στην οποία βρίσκεται, όπως είπα και πριν, είναι περιοχή προστατευμένη. Έχει εκδοθεί ειδική περιβαλλοντική μελέτη για τη συγκεκριμένη περιοχή και παρόλα αυτά μαθαίνουμε ότι στο Υπουργείο Ανάπτυξης έχει κατατεθεί για να πάρει έγκριση με τις γνωστές fast track διαδικασίες, μια επένδυση ενός τεράστιου ξενοδοχείου με σχεδόν 500 κλίνες, που σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί μια τέτοια δραστηριότητα από τη στιγμή που η ειδική περιβαλλοντική μελέτη ξεκαθαρίζει ότι στη συγκεκριμένη περιοχή επιτρέπονται μόνο οι αγροτικές χρήσεις προϋφιστάμενες που υπήρχαν εδώ δηλαδή και πάρα πολλά χρόνια. Εμείς βλέπουμε ότι συνεχίζεται η προσπάθεια της σημερινής κυβέρνησης, όπως βέβαια και της προηγούμενης, να κάνουν αυτές τις εμβληματικές, όπως τις ονομάζουν, επενδύσεις, στη λογική ότι η ανάπτυξη του τουρισμού τελικά φέρνει ανάπτυξη και το καλό όλων μας. Νομίζω ότι οι εργαζόμενοι στην Κέρκυρα, όσοι απασχολούνται στον τουρισμό, μπορούν να κρίνουν εάν πίσω από τα ξενοδοχεία, τα πεντάστερα, τις χλιδάτες, πισίνες και όλον αυτόν την εικόνα της πολυτέλειας, κρύβεται από πίσω η εκμετάλλευσή τους, η εντατικοποίηση των ωραρίων τους, οι μισθοί που κατατάνε να είναι φιλοδορήματα και τελικά ότι αυτή η περιβόητη ανάπτυξη τουρισμού πατάει πάνω στα διαλυμένα εργασιακά δικαιώματα. Τέτοιο ακριβώς ρόλο έπαιξε και ο νόμος Χατζηδάκη, όπου και τώρα πάλι μαθαίνουμε ότι υπάρχουν τεράστιες πιέσεις και στον κλάδο του τουρισμού αλλά και σε μεγάλες άλλες επιχειρήσεις μέσα στον καύσωνα, μέσα στο κατακαλό καιρό. Οι εργαζόμενοι να δουλεύουν 9, 10, 11 ώρες, μαζεύονται ώρες για να κάνουν ρεπό ξεκούρασης τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη και βλέποντας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε προετοιμασία. Ήδη το ξέρετε ότι έχει ετοιμαστεί και το κείμενο της διακήρυξης για ένα δεύτερο αλιευτικό καταφύγιο, το οποίο μετατρέπεται σε μαρίνα, είναι η αλίπα της Παλιογάστησας. Μιλήσαμε με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού του Δήμου Κερκυραίων, τον κύριο Παναγιώτη Βαρούχο. Μετά το τουριστικό καταφύγιο Μεριτσών, που τις 5 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν τα γένειά του, παρουσία του Υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, σειρά παίρνει και το τουριστικό καταφύγιο της Αλίπας. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων προκήρυξε δημόσια ανοιχτή προφορική και πληρωτική δημοπρασία προκειμένου να βρεθεί εκμισθωτής με πρώτη προσφορά του ετήσιου μισθώματος να ορίζει το ποσό των 40.000 ευρώ, το οποίο ο μισθωτής οφείλει να καταβάλει εντός του πρώτου μήνα κάθε έτους και το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται μετά την υπογραφή του συμφωνιστικού. Μέρα που θα αξιολογηθούν οι προσφορές των ενδιαφερόμενων επενδυτών θα είναι η 3η Αυγούστου του 2021 από τις 9 το πρωί έως τις 3 στο Μαράσλιο Μέγαρο και εκεί θα οριστεί
ο εκμισθωτής του τουριστικού καταφυγιού. Με τον αντιδήμαρχο Παναγιώτη Βαρούχα να τονίζει πως η ενέργεια αυτή ήταν προϊόν διαβούλευσης με όσους δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή. Είναι ότι εντάξαμε κάποιους όρους έτσι ώστε να προφυλάξουμε τους ντόπιους επαγγελματίες μέσα. Το τουριστικό καταφύγιο της Αλίπας έχει γύρω στις 80 ωφέλιμες θέσεις και θα βγει περίπου με τους ίδιους όρους που βγήκε και αυτό το τουριστικό καταφύγιο. Η έναρξη του μισθώματος είναι 40.000 ευρώ το χρόνο για τους ενδιαφερόμενους και ελπίζουμε να προσεγγίσουμε ενδιαφέρον, έτσι ώστε και να το νοικιάσουν και να συνεχίσουν τις επενδύσεις που χρειάζονται για να διοδοτηθεί αυτό το τουριστικό καταφύγιο. Υπενθυμίζεται πως το τουριστικό καταφύγιο της Αλίπας δεν έχει άλγη, καθώς εκκρεμούν μια σειρά από ενέργειες αναγκαίες για την έκδοσή της, όπως η πυρασφάλεια, ενώ ο αντιδήμαρχος εξέφρασε την αισιοδοξία του πως μετά τα εγγένεια του τουριστικού καταφυγίου Μπενιτσών και τη δημοπράτηση του τουριστικού καταφυγίου της Αλίπας, πλέον στην Κέρκυρα μπορεί να ανοίξει ένας νέος κύκλος επενδύσεων. Ακολουθήσει και το τουριστικό καταφύγιο της Αλίπας και να καταφέρει να εκμεταλλευτεί και τα υπόλοιπα τουριστικά καταφύγια οργανισμένων λιμένων, όπως είναι το λιμάνι του Ύψου, όπως είναι το λιμάνι της Ημερολιάς, έτσι ώστε να καταφέρουμε η Κέρκυρα να χαρακτηριστεί ως ένα κέντρο θαλάσσιο τουρισμού. Ο θαλάσσιος τουρισμός αποδεδειγμένα συμβάλλει και τα μέγιστα στην τοπική οικονομία και στην κοινωνία, οπότε είμαστε υπέρ αυτής της ανάπτυξης. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα ένα ακόμη στη ροή του δελτίου μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Θα δούμε πολλά ακόμη από το χώρο της σημερινής δημοσιογραφίας. Έχουμε και απαντήσεις σχετικά με το διαβαθμιδικό φώστα από την πλευρά του Αντιπεριφερειάρχη και περιβάλλοντος και Αντιπρόεδρου φώστα του κύριου Σπύρου Ιωάννου. Σε πολύ λίγα λεπτά όμως. Από 13 Ιουλίου επανασυντόνισε το δέκτη σου σε Θεσπρωτεία, Ιωάννινα και Κέρκυρα. Πάρε το τηλεκοντρόλ, πάτησε μενού, επίλεξε εγκατάσταση ή ρυθμίσεις και αυτόματο συντονισμό. Τόσο εύκολα, τόσο απλά και χωρίς αλλαγή εξοπλισμού. Digia, ένας υπέροχος ψηφιακός κόσμος. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε στην τρίτη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Start. Και πάμε να δούμε μετά της υπόθεσης του εργοστασίου και της εμπλοκής που υπάρχει, το εργοστασίο απορριμμάτων της Κέρκυρας και της εμπλοκής που υπάρχει μετά την προσφυγή μιας μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας κατά της διαδικασίας. Έχουμε επίσης ανακοίνωση ότι θα έρθει τελικά ένα κλιμάκιο από το Δημόκρητο με μια καθυστέρηση 6 μηνών από το αν είχε προαγγελθεί από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Μιλήσαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, τον κύριο Σπύρο Ιωάννου. Για δεύτερη συνεχόμενη φορά αναβλήθηκε προγραμματισμένη ηλεκτρονική αποσφράγηση των προσφορών για την δημιουργία του εργοστασίου απορριμμάτων της Κέρκυρας με αποτέλεσμα η διαδικασία να μετατεθεί στις 15 Ιουλίου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την προδικαστική προσφυγή που κατέθεσε η εταιρεία Elector, σύμφωνα με την οποία υπήρξε εμπλοκή όταν κατέθεσε την προσφορά της στην πλατφόρμα του Ισηδήσι για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Αυτό έχει σχέση με την άσκηση προσφυγής που έχει καταθέσει μία από των εταιριών που θα συμμετείχαν, η συγκεκριμένα Elector, για το λόγο το ότι δεν μπόρεσε να μπει στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΥΔΙΣ και να καταθέσει τη δική της προσφορά. Θεωρούμε εμείς ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, και γι' αυτό δώσαμε και την παράταση, να αναμένουμε την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων της Αρχής των Προδικαστικών Προσφυγών που εξετάζει το θέμα, και από εκεί και πέρα το Διοικητικό μας Συμβούλιο σε νέα συνεδρίασή του θα αποφασίσει για το πώς θα προχωρήσει. Υπό την έννοια ότι αν απορριφθεί και είναι αρνητική απάντηση Αρχής Εξέταση Προδικαστικών Προσφυγών την προσφυγή της συγκεκριμένης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λάβει την απόφαση να προχωρήσει κανονικά τη διαγωνιστική διαδικασία. Σε περίπτωση που είναι θετική, τότε αυτό θα σηματοδοτήσει νέες εξελίξεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν, όπως αντιλαμβάνεστε, σε συνάρτηση με το αποτέλεσμα της απόφασης επί της αιτήσεως που εκκρεμεί. Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Σπύρος Ιωάννου, ερωτηθείς αν η εμπλοκή οφείλεται στο φώστα Ιωνίων Ίσων, ανέφερε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει, αφού οι άλλες τρεις εταιρείες κατέθεσαν κανονικά. Η προσφυγή κατά της ανατέτουσης αρχής του είναι ότι εκείνη έκανε λάθος, για το λόγο ότι οι άλλες τρεις εταιρείες έχουν καταθέσει κανονικά τις προσφορές τους. Θεωρούν ότι δεν μπόρεσαν να μπουν στο σύστημα όπως έπρεπε, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο έγγραφο, και γι' αυτό γίνεται και ηλεκτρονική ανίχνευση των ιχνών, δηλαδή της προσπάθειας, ώστε το ΕΣΥΔΙΣ ήδη θα αποστείλει έγγραφο με τις δικές του απόψεις και επ' αυτού βέβαια θα αποφασίσει και η αρχή της εξέτασης των προδικαστικών προσφυγών. Το ότι μπήκαν τρεις εταιρείες, αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρξε
σφάλμα το οποίο θα απαγόρευε σε κάποιον να καταθέσει προσφορά. Ίσως υπήρξε μια στιγμή ολιγορία, μια παρανόηση, δεν δόθηκε ο χρόνος. Γι' αυτό και το αίτημα δεν είναι ακύρωση του διαγωνισμού. Το αίτημα της προσφυγής είναι να δοθεί περαιτέρω χρόνος ώστε να μπορέσει για μία ακόμα ώρα να ανοίξει το σύστημα. Και σε αυτό απευθύνεται και σε εμάς ο αναθέτους αρχή, υπό την έννοια ότι δεν τις επιτρέψαμε να παρατείνουν δηλαδή, το χρόνο κατάσταση από 3 η ώρα που ήταν η μεσημβρινή ώρα που έλυκε η προθεσμία, να τις δώσουμε ακόμα μία ώρα, που εμείς βέβαια δεν θα μπορούσαμε, αφού ήδη είχαν μπει άλλες τρεις εταιρείες να αποφασίσουμε κάτι τέτοιο. Όταν αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούσαν να το πω. Άρα ζητάει ουσιαστικά την προσφυγή της η συγκεκριμένη εταιρεία παράταση για μία ώρα του χρόνου για να μπορέσει να καταθέσει και εκείνη τη δική της προσφορά. Στις 19 Ιουλίου θα έρθει στην Κέρκυρα το κλιμάκιο του Δημόκρητου μετά από αίτημα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Δεπλονίου, όταν είχαν εντοπιστεί σε αποτελέσματα μικροβιολογικού εργαστηρίου βαρέα μέταλλα σε τρόφιμα και είχαν κρυθεί ακατάλληλα προς δρόσο. Τώρα στην Κέρκυρα γίνεται ένας τυπικός έλεγχος, αυτή ήταν η πολιτική μας απόφαση. Έχει ολοκληρωθεί πλέον η διαδικαστική φάση, θα λέγαμε, όπου διήρκησε για ένα ικανό χρόνο, γιατί έπρεπε να ολοκληρωθεί και από πλευράς περιφέρειας και από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημόκρητου. Πλέον έχει οριστεί ημερομηνία, αυτό μπορούμε επίσημα τώρα να το ανακοινώσουμε για πρώτη φορά στους συμπολίτες μας της Κέρκυρας. 19 Ιουλίου έχει κλειστεί το ραντεβού, θα είναι εδώ ο Δημόκρητος. Έχω ήδη ενημερώσει όλες τις εμπλεκόμενες διευθύνσεις των υπηρεσιών και κυρίως των δικών μου υπηρεσιών που υπάγονται βέβαια σε μένα να είναι παρούσες. Την 19 του μηνός Δευτέρα θα έχουμε μια σύσκεψη εδώ στο γραφείο μου όλοι οι διευθυντές των υπηρεσιών με τα στελέχη του Δημόκρητου για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε το πλάνο όσον αφορά την έκταση της έρευνας και αμέσως την επόμενη μέρα το πρωί θα γίνουν και οι πρώτες αυτοψίες στον χώρο όπου θα διενεργηθεί ο έλεγχος. Είναι μια πολύ μεγάλη έρευνα, δεν είναι έρευνα ημερών, θα διαρκέσει περίπου 3 χρόνια. Όπως είχαμε πει και σε παλαιότερη συζήτησή μας, θα εξεταστούν τα θέματα από τα υπόγεια ύδατα, τα επιφανειακά, μέτρηση ατμοσφαιρικών ρήπων, μετρήσεις σε θέματα του ελαιοκάρπου, αν έχουν προσβληθεί, λαδιού, κτηνοτροφικά προϊόντα. Αντιλαμβάνεστε, ένας έλεγχος ο οποίος θα εμφανίζει και μια περιοδικότητα για να μπορέσουμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι και να έχουμε και εμείς βέβαια τα αποτελέσματα σε σχέση με τις επιπτώσεις. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μας δίνει μετρήσεις μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά λόγω της περιοδικότητας θα έχουμε πλέον ασφαλή συμπεράσματα ότι όποιες μετρήσεις έχουν γίνει και όποια αποτελέσματα θα έχουν προκύψει, θα είναι αποτελέσματα που θα απεικονίζουν πλέον την έκταση της μη μόλυνσης ή της μόλυνσης σε ένα ικανό βάθος χρόνου, ώστε από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να παρακολουθούμε το θέμα και να λάβουμε και τις επόμενες αποφάσεις μας. Η άφεξη του κλιμακίου του Δημόκρητου στην ευρύτερη περιοχή του Δεπλονίου για την πραγματοποίηση δειγματοληπτικών ελέγχων είχε μετατραπεί σε σύριαλ, καθώς από τις αρχές του Ιανουαρίου υπήρχαν διαβεβαιώσεις πως το κλιμάκιο θα έρθει σύντομα στην Κέρκυρα. Προσωπικά, ως αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος του δικού μου θεματικού πεδίου, αρμοδιότητας πλέον αυτό δεν έχει σχέση με το Φώτισσα. Το είχαμε ανακοινώσει ήδη ότι τέλη περίπου μάλλον μέσα Δεκεμβρίου ότι ήταν στις προθέσεις μας πλέον μετά την έρευνα που γινόταν στην Κεφαλονία με αποτέλεσμα την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί στον χώρο επεξεργασίας των απορριμμάτων εκεί, να έρθει και στην Κέρκυρα ώστε να διενεργήσει πλέον εκτεταμένο έλεγχο. Διαδικαστικά προβλήματα που σας ανέφερα και που είχαν σχέση πλέον με τον τρόπο που πρέπει να έρθει ο Δημόκρητος, γιατί στην Κεφαλονιά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι πήγε άμεσα λόγω του ότι υπήρχε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και πήγε εκεί χωρίς να έχουμε υπογράψει καν προγραμματική σύμβαση. Όμως και νομικά καλύπτεται αυτό το ζήτημα του να μπορεί, χωρίς να έχει ακολουθηθεί τυπική διαδικασία, να γίνει ένας έλεγχος, διότι υπήρχαν άμεση λόγοι προάσπισης δημόσιας υγείας και των συμπολιτών μας στην Κεφαλονιά. Επίσης, ο Δημόκρητος θα βρεθεί μόνο στην ευρύτερη περιοχή του Χιτά Δεπλονίου, αλλά και στο Χιτά Λευκύμης μετά από αίτημα το οποίο είχε καταθέσει ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Σπύρος Ιωάννου. Ζήτησαν να γίνει έλεγχος και στον χώρο του Χιτά Λευκύμης. Και ο Δημόκρητος απήντησε θετικά ότι θα μέρος των ερευνών σε συγκεκριμένα πεδία έρευνας θα διενεργηθούν και στο Χιτά Λευκύμης. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως, κυρίες και κύριοι, σε κάθε περίπτωση η παρουσία του κλιμακίου Δημόκρητου και κυρίως τα αποτελέσματα των ερευνών, διότι αυτό είναι το μετρήσιμο στην όλη ιστορία. Καλησπέρα στον Κυριάκο, κυρία Κουσμάνης εδώ. Καλησπέρα σας. Καιρός ήταν να έρθει ο Δημόκρητος. Ναι. 6 μήνες μετά. Τον είχαμε ξεχάσει. 7 μήνες μετά περίπου. Στην Κεφαλονιά είχε πάει σχεδόν εγκαίρως. Ναι. Σε εμάς δεν ξέρω τι άλλαξε. Ανέλαβε την
ευθύνη στο ποσοστό που το αναλογεί και ο κύριος Ιωάννου. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, άντε τώρα να πιστούν οι άνθρωποι μετά από τόσο καιρό ότι υπάρχει δυνατότητα από τον έλεγχο να βγουν συγκεκριμένα πορίσματα και συμπεράσματα. Ωραία. Μετά από την απομάκρυνση από το ταμείο, ουδένα λάθος αναγνωρίζεται. Έχουμε τον κύριο Ιωάννου να μην μπορεί ευθέως να μας πει στη δήλωσή του που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για το θέμα της δημοπράτησης του εργοστασίου της Κέρκυρας. Αν υπήρχε λάθος τελικά στη διαγωνιστική διαδικασία την ώρα της κατάθεσης των προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή φταίει η πλατφόρμα που δεν έκανε δεκτή την προσφορά ενός από τους τέσσερις παίκτες του ηλέκτορα. Επαναλαμβάνω, γιατί το ρεπορτάζ δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Στην πλατφόρμα η διευθύνουσα αρχή ή ο τεχνικός σύμβουλος, διάδημα, αυτό ξέρουμε, ή ο τεχνικός διευθυντής του Φώστα, υπάρχει από τη Ζάκυρθο, ανέβασαν για τη διαδικασία της δημοπράτησης πρώτα τη διακήρυξη και μετά ένα οικονομικό έντυπο προσφοράς. Σε δεύτερη φάση, πριν την κατάθεση των προσφορών, είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν, ανέβασαν τα τεύχη δημοπράτησης. Αλλά εκεί υπήρχε ένα διαφορετικό έντυπο οικονομικής προσφοράς. Σε αυτό που πήγε να συμπληρώσει ο ηλέκτορας έπεσε, με αποτέλεσμα το σύστημα να μην τον δέχεται, γιατί ήταν λάθος. Ενώ οι άλλοι τρεις παίχτες που πήγαν στο έντυπο με τη διακήρυξη έπεσαν διάνα και τους δέχθηκε το σύστημα. Τα λάθη είναι ανθρώπινα. Είτε τα κάνει η Διάδημα, είτε τα κάνει ο Ιωάννου, είτε ο Φορέας, είτε ο Κυριάκος, είτε ο Σπύρος, είτε οποιοδήποτε. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν αναλαμβάνεται η ευθύνη. Δεν τα κάνει μόνο ο Σίδησα και η Ιδραίου. Είναι μεγάλοι διαγωνισμοί, ναι, ναι, με τεύχη δημοπράτησης τόμους. Είναι που σημαίνει ότι ας είμαστε, βρε αδερφέ, ειλικρινείς, τέλος πάντων. Η απάντηση όμως είναι πάρα πολύ εύκολη και είναι αποδομητική. Δηλαδή, γιατί, πιστεύεις, αν έλεγαν μέα κούλπα, λάθος, θα τους σταυρώναμε στην κάτω πλατεία. Να το τελειώσω. Νομίζω ότι θα ήταν εκτεθειμένη βαθύτατα πολιτικά, πρώτα απ' όλα η κυρία Ρόδη Κράτσα Γκαροπούλου. Γιατί. Να το τελειώσω. Κάνει τη δημοπράτηση η Ρόδη. Να το τελειώσω. Η κυρία Ρόδη Κράτσα Γκαροπούλου και ο κύριος Ιωάννου υπερασπίστηκαν την ανάθεση με fast track διαδικασίες, χωρίς διαγωνισμό, στη διάδημα του εποπτικού ρόλου ως τεχνικού συμβούλου σε τούτες εδώ τις μεγάλες διακηρύξεις. Αν λοιπόν διαπιστωθεί ότι έγινε ένα τέτοιο λάθος, το οποίο διέφυγε της προσοχής του τεχνικού συμβούλου σε μια κρίσιμη διαδικασία, δεν έχει δάκι κάτι άλλο να κάνει, τότε αμέσως αποδομείται το επιχείρημα ότι είναι ένας τεχνικός σύμβουλος με εμπειρία και γνώση που θα μας εξασφάλισε τα στάνταρ της γρήγορης δημοπράτησης του έργου. Είναι εκτεθειμένο. Η Διάδημα μπήκε στη ζωή μας με τη νέα δημοτική αρχή και το ΣΥΔΙΣΑ. Ναι. Που την καλέσαμε να μας πάρει τα σκουπίδια στην Κοσάνη. Αυτό είναι άλλο. Εντάξει. Αυτό είναι άλλο. Και εκεί επένδυσε και ο νέος φορέας, ναι, στην τεχνογνωσία της. Ναι, ναι. Τώρα για ένα λάθος έντυπο δεν φαντάζομαι ότι ακυρώνεται η εμπειρία που μπορεί να έχει σε κανόνες και όρους δημοπράτησης. Βλέπετε είναι το εργοστάσιο, το μεγάλο, το ΣΔΙΤ στην Κοζάνη. Δεν είναι το θέμα του εις διάδημα. Πρώτα απ' όλα, αυτό είναι αδικαιολόγητο αν έχει γίνει. Είναι αδικαιολόγητο. Γιατί την κρίσιμη στιγμή συμβαίνει και ένας από τους τέσσερις παίκτες μένει εκτός. Και όπως λέει και ο Διευθυντής Ανάπτυξης Έργων του ηλέκτορα, ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, είναι το σημείο εκείνο όπου δεν γίνεται αποδεκτό το έντυπο και ζητάνε παράταση η οποία δεν δόθηκε. Έχουμε, λένε, τα ηλεκτρονικά ίχνη από τη διαδικασία που στηρίζουν την προσφυγή τους. Ναι. Αν ο κάτω τελεία, δεν ξέρουμε αν η προσφυγή θα φτάσει μέχρι το τέλος, αλλά σίγουρα καθυστερεί τη δημοπράτηση του εργοστασίου γρήγορα μέχρι χρόνος, τουλάχιστον θα το τέλος του μήνα. Υπάρχει θέμα αργότερα. Και μια είδηση βόμβα που έσκασε πριν από λίγη ώρα, έρχεται από το ΣΥΔΙΣΑ, υπάρχει ακόμα, ο οποίος με πλειοψηφία στο αίτημα του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, βλέπε Κώστα Λέση, σχετικά με τη φόρτωση σύμμικτων απορρίτων στο χώρο του Τεμπλονίου, ναι, της ΟΕΑ, προς μεταφορά στο Χιτά Παλέρου, μέχρι 31/12/2021, λέει όχι. Του λέει κύριε Λέση, σου, θα τα συγκεντρώνεις σε ένα σημείο. Βάσει των κανόνων που διέπουν τη διαχείριση των απορριμμάτων, όφιλες να έχεις δικό σου σταθμό μεταφόρτωσης. Δεν προχώρησες, δεν τον έχει φτιάξει ακόμα. Ήθελες να τραβήξεις το δρόμο σου, τώρα ανέλαβε και την ευθύνη. Είναι μεγάλο το σκεπτικό της απόφασης, αλλά ένα ηχηρό όχι την ώρα που έχει βγάλει
διαγωνισμό στον αέρα, στη διάβγεια ο Λέσης, για να βρεθεί ο μεταφορέας που θα του πάρει τα σκουπίδια στον απέναντι χιτά. Το πολύ μπορεί να συνεργαστεί με ιδιότητα ή φτιάξει σταθμό μεταφόρτωσης στην Νότια Κέρκυρα. Τα πράγματα είναι απλά. Υπάρχει ιδιώτης που φυσικά να έχει στάσει σταθμό μεταφόρτωσης. Έχουμε δύο ιδιωτικούς σταθμούς μεταφόρτωσης. Ένα στην Βόρεια Κέρκυρα και ένα στην Νότια Κέρκυρα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ναι, προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Φυσικά, είναι αδειοδοτημένη. Με πλήρες αδειοδοτήσεις. Και τότε ο Λέσης γιατί κάνει αίτημα στον Σίδησα και τον Τεμπλώνη? Δεν ονομάζομαι Λέσης. Μήπως δεν είναι ακόμη έτοιμη αυτή η σταθμή μεταφόρτωσης ή ιδιωτική? Το επαναλαμβάνω, είναι πλήρως αδειοδοτημένη. Ναι, αλλά ο περιφερειακός σχεδιασμός προβλέπει τρεις σταθμούς μεταφόρτωσης, όχι ιδιωτικούς, δημοτικούς. Μην το ξεχνάς αυτό. Δεν ξεχνάω τίποτε. Οι ιδιώτες μπορούν να παίξουν παράλληλα στο παιχνίδι για να πάρουν μια δουλειά. Ο ιδιώτης έρχεται και καλύπτει το κενό όταν αδυνατεί η αυτοδιοίκηση ή το δημόσιο να παίξει το δικό του ρόλο. Ναι, τώρα εδώ είναι η αυτοδιοίκηση. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε το θέμα το οποίο έχει να κάνει με τις επαναπροσλήψεις των εργαζομένων στον τουρισμό επισυδισμό, των ξενοδοχοϊπαλλήλων. Κατακελτικό στόμα της Πελάης, ο οποίος μάλιστα αναφέρεται και στο ότι ο κύριος Χάρης Θεοχάρης δεν αξίωσε να δει το συνδικαλιστικό όργανο των ξενοδοχοϊπαλλήλων, να μιλήσει μαζί τους για αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουν στην πράξη και έχουν στην καθημερινότητα. Η πλειοψηφία των ξενοδοχοπαλίων της Κέρκυρας έχει επαναπροσληφθεί από την 1η Ιουλίου στα ξενοδοχεία που έχουν ανοίξει, με τον πρόεδρο του συνδικάτου να αποδίδει την εξέλιξη αυτή στην πίεση που ασκήθηκε το προηγούμενο διάστημα. Το συνδικάτο καθημερινά δίνει μάχες να μπει και ο τελευταίος εργαζόμενος στα ξενοδοχεία όπως το δικαιούνται, παρότι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων έχει επαναπροσληφθεί στα λειτουργία ξενοδοχεία. Βεβαίως δίνουμε τη μάχη και για τα ξενοδοχεία τα οποία δεν είναι εν λειτουργία, οι εργαζόμενοι να συνεχιστεί η αναστολή μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού, μέχρι το τέλος του Οκτώβρη, και παράλληλα να δοθεί πρόγραμμα στήριξης και στον επισυντισμό και στα τουριστικά γραφεία και στον ευρύτερο τουρισμό. Δίνουμε όμως τη μάχη και μέσα στους χώρους δουλειάς για να εφαρμοστεί η υποχρεωτική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για τα ωράρια, για τις μέρες εργασίας, για τις συνθήκες δουλειάς οι οποίες είναι εντατικοποιημένες, στις οποίες οι ξενοδόχοι βρίσκουν ευκαιρία με την κατάσταση την οποία υπάρχει και εντείνουν την εκμετάλλευση. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα πραγματοποιήσουμε συλλαλητήρια στη Βόρεια, τη Νότια και την Κεντρική Κέρκυρα. Την Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Δημαρχείο στην Αχράβη είναι η συγκέντρωση της διαμαρτυρίας για όλα αυτά που είπαμε πρωτύτερα για τους εργαζόμενους της Βόρειας Κέρκυρας. Την Πέμπτη στις 8 η ώρα το απόγευμα στον περιφερειακό του περιβολιού για τους εργαζόμενους της Νότιας Κέρκυρας, και την Παρασκευή στις 8 το απόγευμα στο Μαράσλιο Δημαρχείο για τους εργαζόμενους της Κεντρικής Κέρκυρας και της πόλης. Διεκδικούμε να καταβληθεί τώρα η αναστολή εργασίας Μαΐου και Ιουνίου που ακόμα δεν έχουν πληρωθεί οι εργαζόμενοι. Διεκδικούμε να μπουν στο πρόγραμμα στήριξης όσοι δεν εργάζονται, να μπει ο επισυντισμός τουρισμός, όλοι να μπουν μέσα στο πρόγραμμα στήριξης, να εξασφαλίσουν εισόδημα αξιοπρέπειας που να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ωστόσο, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Ξενοδοχοπαλλήλων και Επισυντισμού Τουρισμού άσκησε διμία κριτική στον Υπουργό Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, τονίζοντας πως βρέθηκε στην Κέρκυρα μόνο για τα εγγένεια του τουριστικού καταφυγίου Μπενετσών, αγνοώντας τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Ήρθε χτες να εγγενιάσει και να κόψει κορδέλες για το ξεπούλημα της περιουσίας του κερκυραϊκού λαού, των Μπενιτσών, με το ξεπούλημα που ουσιαστικά είναι του λιμανιού που δεν έχουν αφήσει τίποτα, και ουσιαστικά το μόνο που ήξερε να κάνει είναι φιέστες και να κόβει κορδέλες για αέρα κοπανιστό, την ώρα που οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, αυτοί οι οποίοι, σε αυτούς τους οποίους στηρίζεται ο τουρισμός, και οι μικροί επαγγελματίες στενάζουν κάτω από πολιτικές οι οποίες είναι απαράδεκτες, είναι αντιλαϊκές, είναι πολιτικές οι οποίες υπηρετούν το μεγάλο κεφάλι. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα έχει γίνει viral σε πανελλαδικό επίπεδο. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει πολύ σοβαρά ερωτηματικά. Ξέρουμε το έργο, την προσφορά και τον αγώνα των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Το να δέχονται επίθεση οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ που κάνουν τη δουλειά τους, καταλαβαίνετε ότι πρόκειται όχι απλά για μια είδηση και μια πληροφορία, πρόκειται για ένα γεγονός συγκλονιστικό. Θα δείτε περισσότερα στο ρεπορτάζ.
Ένα ανήκουστο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου όταν το πλήρωμα του ΕΚΑΒ κλήθηκε να συμβάλλει σε τροχαίο ατύχημα που έγινε στην παραλιακή έξω από το 6ο γυμνάσιο. Με το πλήρωμα φτάνεται στο σημείο να δέχεται προπυλακισμούς από τον οδηγό της μηχανής. Θέλω να καταγγείλω και εγώ και το σωματείο μας ένα περιστατικό φραστικής επίθεσης και παρολίγων ίσως και σωματικής επίθεσης εναντίον πληρώματος δικό μας, του ΕΚΑΒ. Το ξημερώματα Σαββάτου της 3 του μηνός δεχθήκαμε μια κλίση να μεταβούμε στην περιοχή της Πηγιάς σε αναφερόμενο τροχαίο. Το πλήρωμα μετέβη άμεσα όντας ότι είναι και κοντά σε εμάς. Πήγαμε στο σημείο, ήταν δύο άτομα. Για το ένα άτομο είχαμε δεχθεί την κλίση. Το δεύτερο άτομο ήταν, από ό,τι με ενημέρωσαν οι συνάδελφοι, από την αρχή επιθετικό και εριστικό στο πλήρωμα. Δεν επέτρεπε στην τραυματία να παράσχουμε τις πρώτες βοήθειες και να κινητοποιήσουμε και να βάλουμε ένα κολάρα κινητοποίησης αυχένα. Υπήρξε ένα έντονο φραστικό επεισόδιο με τον συνάδελφο. Από ό,τι με ενημέρωσαν, υπήρχαν και παρευρισκόμενοι εκεί, οι οποίοι προσπάθησαν να βοηθήσουν το πλήρωμα. Κάλεσαν οι συνάδελφοι άμεσα τη λιμενική αστυνομία και την αστυνομία. Πήγε το λιμενικό, συνελήφθη ο άνθρωπος αυτός και έχει κατατεθεί μήνυση εναντίον του. Εννοείται φυσικά ότι η συνέχεια θα δοθεί στις δικαστικές αίθουσες. Τέτοια περιστατικά δεν είναι δυνατόν να μένουν στην αφάνεια, να μην δίνεται έκταση στο θέμα αυτό και οι συνάδελφοι οι οποίοι καλούνται να μεταβούν σε περιστατικά να μένουν αβοήθητοι. Τέτοια φαινόμενα μπορεί να σπανίζουν, όμως δεν είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνουν, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Κέρκυρας Χρήστος Κυπριώτης. Για περιστατικά συμβαίνουν. Όχι αρκετά συχνά, αλλά όμως συμβαίνουν. Και σε εμάς εδώ στην Κέρκυρα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή, αν δείτε δελτία τύπου από διάφορα σωματεία της υπηρεσίας, θα δείτε ότι και σε άλλες περιοχές είναι αρκετά τα περιστατικά τα οποία συνάδελφοι δέχονται επιθέσεις, είτε φραστικές, είτε ακόμα και σωματικές. Είτε και ακόμα να σπάσουν και ασθενοφόρα, να προκληθούν δηλαδή οι ζημιές. Είτε από πέτρες, είτε από χίλια δύο πράγματα. Γενικώς είναι αρκετά τα περιστατικά αυτά που συμβαίνουν ανά την Ελλάδα. Στην Κέρκυρα έχουμε περιστατικά τέτοια. Έχουν γίνει και στο παρελθόν. Ευτυχώς είμαστε σε χαμηλό επίπεδο, δηλαδή δεν το συναντάμε συνεχώς. Αλλά όμως ναι, έχουμε περιστατικά τα οποία έχουν καταγραφεί σε επιθέσεις, κυρίως φραστικές, έντονες φραστικές επιθέσεις σε συναδέλφους οι οποίοι είτε μπορούν να καθυστερήσουν λόγω φόρτου, έτσι, είτε γιατί οι συγγενείς ή τα θύματα μπορεί να νόμισαν ότι άργησε το ασθενοφόρο ή μπορεί να νομίζουν και αυτοί ότι το ασθενοφόρο είναι κάπου και γύρω τους, έτσι. Ειδικά δε σε απομακρυσμένες περιοχές. Από αυτά τα μοναδικά και απίθανα περιστατικά, τα οποία προσπαθείς να τα ερμηνεύσεις, αλλά πολλές φορές πολλά μικρά πράγματα που είναι σοβαρά όμως στην επανάληψή τους και κυρίως στην έντασή τους, δεν ερμηνεύονται, δεν εξηγούνται, δεν αναλύονται. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας, όπως την προσεγγίσαμε, την καταγράψαμε για μία ακόμη βραδιά και μία ακόμη μέρα, εδώ στην ροή του προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού ΣΤΑΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού, η διαφημίση σε λίγη ώρα ξανά μαζί. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πιθανότητα θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 υποφόροι θερμοκρασία. Θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπερωτικά κατά τόπους στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στην Κέρκυρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα επιρροτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πλέουν με τα βλητή ασθενής πρόσκαιρο το απόγευμα στο Ιόνιο βορειοδυτική 4 με 5 υποφόροι. Η θερμοκρασία θα γευμανθεί από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου.